Πριν από σχεδόν 50 χρόνια, ο ΙΕ καθιέρωσε την ημέρα περιβάλλοντος να γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου. Ουσιαστικά αυτό θεσμοθετήθηκε για να μπορέσουμε σαν πολίτες να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Το 1998 ιδρύθηκε, από ό,τι σας γνωρίζετε, η ΔΙΑΔΙΜΗ, η Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο επίσημος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρειά μας. Έχουμε ως μότο ο πολίτης στο περιβάλλον του. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εφαρμόζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουμε αναπτύξει το πρώτο και μέχρι στιγμής μοναδικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας, εκπληρώνοντας όλες τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το 2007 ξεκίνησε η διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή ήταν άλλη μια πρωτοβουλία της ΔΙΑΔΙΜΗ σε επίπεδο πάλι περιφέρειας, κόντρα στην τότε γενική τάση να πετούνται σιλίδιν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά σε έναν μπλε κάδο. Εμείς προχωρήσαμε στην τετραπλέτα, στους τέσσερις κάδους, για να γίνεται ξεχωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα, πλαστικό, γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο. Εσχάτως προσθέθηκε και ο καφέ κάδος των βιοαποβλήτων και έπαιρνε και συνέχεια. Η ΔΙΑΔΙΜΗ από το 2020, πέρυσι, μπήκε στην εποχή της επαναχρησιμοποίησης. Όπως γνωρίζετε, είστε τυχεροί και εσείς και εμείς που το πρώτο κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών στην Ελλάδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο στην Καστοριά. Έπειτα η κατασκευή και άλλων τεσσάρων. Ένα είναι ήδη σε φάση κατασκευής και ενδεχομένως ευελπιστούμε μάλλον να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του έτους. Είναι στα Γρεβενά. Θα κατασκευαστεί και στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδα και στη Φλόρινα, συγγνώμη, λειτουργεί μαζί με τις Καστοριάς από το Σεπτέμβριο. Σαφώς η επαναχρησιμοποίηση είναι ψηλότερα στην πυραμίδα τη διαχείριση αποβλήτων από ό,τι είναι η ανακύκλωση. Κοινώς, σας προτείνουμε ενθέρμως να επαναχρησιμοποιείτε τα υλικά. Επαναχρησιμοποιώντας τα υλικά, αυξάνουμε τον κύκλο ζωής τους, μειώνουμε την απαιτούμενη ενέργεια την οποία απαιτείται για να ξαναδημιουργηθεί αυτό το υλικό και σαφώς πετάμε λιγότερα στα σκουπίδια, στο χυτά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ενθέρμως σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε και εσείς με τις δυνάμεις σας και εμείς όπως μπορούμε να το επικοινωνήσουμε καλύτερα για να επαναχρησιμοποιούνται τα υλικά πηγαίνοντάς σας στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης υλικών που λειτουργεί στο σταθμό μεταφόρτωσης, γιατί έτσι βοηθάμε και τον κόσμο να επαναχρησιμοποιήσει και να χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, υλικά τα οποία για μας ενδεχομένως θα είναι άχρηστα. Μια εξαιρετική ενέργεια σήμερα από τη ΔΙΑΔΙΜΗ και τον Δήμο Καστοριάς για την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Η σημερινή εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Η ΔΙΑΔΙΜΗ και ο Δήμος Καστοριάς έχουν άριστη συνεργασία με τη συγκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Καστοριάς είναι και ο αντιπρόεδρος του ΔΙΑΔΙΜΗ. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σαν Δημοτική Αρχή στην καθαριότητα και στην προσοχή του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση και με όλους αυτούς τους καινούργιους κάδους που δημιουργηθήκαμε τώρα πρόσφατα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας καθημερινά να είναι η πόλη μας καθαρή, το περιβάλλον να είναι καθαρό, όσο πιο πολύ να μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση. Μόνο σύν έχουμε από όλο αυτό όλοι μας και καλούμε τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί και να βοηθήσει όλοι μαζί να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.